First, I'm sorry about my language, and after that, maybe before 3 months, I must start to this travel and I came to Greece. First, a little about my country. We don't have war with the bullets or bomb, but if you say something about freedom or something like this, the government arrests you and maybe you must live for the next 6 months in the prison. So many of people left this kind of country for freedom and many things. And now all of us in our Greece, in the camps. About the camps. Every night, potato. Every day for lunch, a little something like a pasta without any taste. We don't have anything for cleaning. The children don't have something for education or a school or teachers. The situation is more than difficult. It's very bad. Sometimes people fighting because they don't have anything to do, all of them boring and made the troubles. 2-3 times I see the police came, stay watching the fight until the end. After that come and arrest all the people. They didn't do something good or something, anything. They just be as a people with the uniform. Many of these people come here, come to Europe to go to the other countries, and now the border are closed. All of them stay here. Many of people are scared about deportation to Turkish. When I passed the border from Iran to Turkish police arrest me, beat me in more than 2 hours. They sent all of us to the room, maybe 40 meters, and we are 86 person for 10 days, and they give us a half of bread in a day. And so all the people now are scared about something like this to happen again. I hope the situation is going to be better. We have many volunteers in the camp. They are do many good things. They are doing like angels. If they didn't come to the camps, maybe people have big problems because these volunteers are just hope for all of these refugees and all of us. Thank you so much. Θα σας μιλήσω για την εμπειρία, τη βιωματική εμπειρία που έχω όλο αυτό το καιρό που είμαι μαζί με τους πρόσφυγες, ξεκινώντας από το Πειραιά και τώρα στο Καραμαλιά. Και θέλω να σας περιγράψω αυτά που βλέπω και που ήδη περισσότεροι από εσάς έχετε αναφέρει μέχρι τώρα. Αλλά 2-3 σημεία που νομίζω ότι πρέπει και εγώ να αναφέρω. Να σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες είναι το πρόβλημα του Skype. Δεν μπορούν να έρθουν να μιλήσουν με τις υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να φύγουν από την παρούσα κατάσταση, να φύγουν από την Ελλάδα, που είναι ο στόχος όλων. Η περίπτωση των Αφγανών και των Ιρανών είναι επίσης
πρόβλημα ΣΚΑΕ, που θέλουν όλοι να ζητήσουν άσυλο, πρέπει όλοι να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, διότι τα σύνορα είναι κλειστά για αυτούς. Άρα το βασικό θέμα, κατά τη δική μου άποψη, είναι να πάνε υπηρεσίες σε όλα τα στρατόπεδα για να βοηθήσουν τον κόσμο. Και να προχωρήσω στο θέμα που γνωρίζω καλύτερα και είναι αυτό του Σκαραμαγκά. Οι άνθρωποι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, υγιεινής, τα διατροφικά θέματα που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα ισχύουν και εκεί, πατάτες, ρύζι και μακαρόνια. Δεν υπάρχει κρατική μέρημνα για την εκπαίδευση και για τη διδασκαλία των παιδιών. Αν δεν υπήρχε το ανοιχτό σχολείο μεταναστών του Πειραιά που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες και είναι στους Σκαραμαγκά, τα παιδιά δεν θα είχαν καμία επαφή. Τώρα τον τελευταίο καιρό αρχίζουν και διδάσκονται αγγλικά και αραβικά από αυτούς. Τεράστιο θέμα είναι το ιατρικό. Δεν υπάρχει μόνο γιατροί. Αν δεν υπήρχε μία ΜΚΟ, δεν θα υπήρχε ιατρική περίθαλψη και σε αυτό το στρατόπεδο. Οι οποίοι βέβαια μετά τις βραδινές ώρες, 8 το βράδυ, δεν υπάρχει κανείς τους εκεί. Άρα 2.800 άτομα, 1.500 παιδιά στους Σκαραμαγκά δεν έχουν καμία ιατρική περίθαλψη από κάποια ώρα και μετά. Δεν υπάρχουν χώροι για να προστατευτούν από τον ήλιο και από όλες τις καιρικές συνθήκες ο κόσμος. Υπάρχουν μόνο τα κοντέινερ και τίποτα άλλο. Οι πρόσφυγες μόνο τους έχουν φτιάξει κάποιους χώρους σκίασης, χωρίς κανένας να τους παρέχει καμία βοήθεια, είτε υλική είτε πρακτική. Και επίσης τεράστιο θέμα κατά την άποψή μου είναι η μετακίνηση των προσφύγων, πράγμα που αναφέρθηκε και πριν. Οι άνθρωποι φεύγουν από τα στρατόπεδα για να πάνε να έρθουν στην Κατεχάκη ή να πάνε σε νοσοκομεία που χρειάζονται περίθαλψη μόνο με τη βοήθεια των αλληλέγγυων. Πληρώνουμε όλοι από την τσέπη μας όταν μπορούμε και όπως μπορούμε τη μετακίνησή τους ή τους μεταφέρουμε με τα δικά μας αυτοκίνητα. Είναι τεράστιο το θέμα. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα μεταφέρονται από ιδρύματα προς την Κατεχάκη με τη δική μας βοήθεια. Έγκυες, όπως αναφέρατε και πριν, και άνθρωποι που έχουν χρόνιες παθήσεις. Επίσης, το θέμα της ταφής των προσφύγων είναι ένα θέμα που αναφέρθηκε πριν και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μόνο με έξοδα από κοινότητες γίνεται η ταφή στην Κομωτινή. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και να κλείσω λέγοντας ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, έστω και μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα, να αυτοοργανωθούν και να τους υποστηρίξει είτε η Ελληνική είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι μόνο έτσι θα ενταχθούν μέσα στις κοινότητες και θα μπορέσουν να είναι μέλη της χώρας μας, διότι αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει.